Εγώ προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη της άμεσης λύσης, αμέσως μετά τη δημοκρατική διαδικασία. Ταυτόχρονα όμως, σας καλώ να ενισχύσετε αυτή τη διαπραγματευτική προσπάθεια. Σας καλώ να πούμε όχι στις συνταγές των μνημονίων που καταστρέφουν την Ευρώπη. Με αυτή τη δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το δημοψήφισμα αναφορικά με τις προτάσεις των θεσμών. Ναι, συνεπάγεται ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τις προτάσεις και όχι ότι αρνείται τα μέτρα της λιτότητας. Στο ψηφοδέλτιο, το όχι είναι στο πρώτο κουτάκι, ενώ το ναι ακολουθεί από κάτω. Συγκεκριμένα αναγράφεται: πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25ης έκτου του 2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους. Σύμφωνα με τους επικριτές του, το δημοψήφισμα είναι αντισυνταγματικό. Ξεκάθαρα, το άρθρο 44, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος απαγορεύει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με ερώτημα δημοσιονομικού ενδιαφέροντος. Ένα τόσο περίπλοκο ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή με ένα όχι, δηλώνει ο πολιτικός αναλυτής Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Θα μπορέσει άραγε αυτή η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να αλλάξει το κλίμα σε βάρος της Ελλάδας σε όλη την Ευρώπη? Θα πιστούν οι άλλες 18 χώρες της Ευρωζώνης ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα γενναίο κούρεμα του χρέους? Ο συνταγματολόγος Νίκος Κουτάρης μας δίνει την άποψή του. Το δημοψήφισμα αυτό ίσως σηματοδοτεί μια νέα εποχή όπου θα ακολουθήσουν πολλά δημοψηφίσματα. Σας υπενθυμίζω ότι ο Ντέιβιντ Κάμερον έχει δεσμευθεί ότι θα διεξάγει δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, από το Brexit φτάνουμε στο Grexit, όπου οι χώρες θα αποφασίζουν μόνες τους τη σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις τελευταίες ημέρες πάντως η χώρα μοιράστηκε στα δύο, με τους υποστηρικτές του ναι και του όχι να γεμίζουν κεντρικές πλατείες σε πολλές πόλεις.